Στο Μεταγωγόν έχουν οδηγηθεί και ελέγχονται διεξοδικά οι 400 προσαχθέντες. Εκεί θα βρούμε το Μιχάλη Τεζάρη για να δούμε πού επικεντρώνονται οι έρευνες των αρχών, τι αναζητούν σε αυτούς τους 400 προσαχθέντες, Μιχάλη. Δολοφονική επίθεση χούλιγκαν κατά αστυνομικού, ο οποίος δίνει μάχη για να μην παραμείνει στη ζωή, Λένα. Μιλάμε, είναι τόσο σοβαρή κατάσταση του συγκεκριμένου ανθρώπου, που άτομα τα οποία τον, οι οποίοι τον επισκέφτηκαν αναφέρουν πως έχει υποστεί 4 φορές ανακοπή καρδιάς. Είναι δεικτικό πως αυτή την ώρα στελέχη της ασφάλειας αναζητούν μέσα στα 424 άτομα τα οποία έχουν προσαχθεί εδώ στο Μεταγωγόν στην Πέτρου Ράλι, το άτομο το οποίο σε ευθεία βολή με πιστόλι τραυμάτισε τον άτυχο αστυνομικό. Αυτή την ώρα τα πρώτα δύο γκρουπ των ατόμων έχουν μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα και να ληφθούν φωτογραφίες, ενώ γίνονται συγκεκριμένες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος ήταν εκείνος ο οποίος έβαλε το δολοφονικό χτύπημα κατά του αστυνομικού, με τους στελέχους ασφάλειας να αναζητούν πυρίτιδα στα δάχτυλα. Να επισημάνουμε πως χθες το βράδυ οι 150 χούλιγκαν με καλυμμένα χαρακτηριστικά βγήκαν από το γήπεδο Βόλιο που παρακολουθούσε το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, κινήθηκαν στο δρόμο Διαμάντη ευνηδιαστικά καταδρομικά κατά των αστυνομικών των ΜΑΤΙ, οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο και ξεκίνησαν να τους κάνουν επιθέσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως οι άνδρες των ΜΑΤΙ δέχτηκαν βροχή από βόμβες Μολότοφ και ναυτικές φωτοβολίδες, με μία από αυτή να βρίσκει τον άτυχο αστυνομικό ηλικίας 31 ετών με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Αξίζει να επισημάνουμε πως ο συγκεκριμένος άνδρας θα είχε πεθάνει εχθές στον δρόμο εάν οι αστυνομικοί δεν του έκαναν την μέθοδο τουρνικέ, ουσιαστικά του έδεσαν το πόδι για να μην υπάρχει μεγαλύτερη αιμορραγία από αυτή που έχει υποστεί και ήδη είναι πολύ σημαντικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Αυτό βλέπουμε πίσω σου, αρκετό κόσμο συγκεντρωμένο. Προφανώς είναι οι συγγενείς των προσαχθέντων, διότι ακόμα δεν έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί ποιος ήταν αυτός που έκτοξε την αστυνομική φωτοβολίδα. Θα ήθελα να εστιάσω λίγο στις προσπάθειες, Λένα. Βεβαίως. Ναι, θα ήθελα να εστιάσω στις προσπάθειες που έγιναν εχθές το βράδυ από συνδικαλιστές αστυνομικούς, προκειμένου οι γονείς του άτυχου 31χρονου να έρθουν με περιπολικό της άμεσης δράσης από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, ενώ είναι ενδεικτικό πως οι γιατροί τους μιλούν με το σταγονόμετρο, καθώς φοβούνται τις αντιδράσεις της μητέρας και του πατέρα του αστυνομικού. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει εδώ, έχουν συγκεντρωθεί φίλοι και συγγενείς των 324 προσαχθέντων. Αυτό που λένε, αυτό που ζητούν είναι να απελευθερωθούν τα άτομα και να βγούνε. Αλλά εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για να φύγουν από το συγκεκριμένο χώρο χωρίς να έχουν καμία επίπτωση. Στη συνέχεια θα πρέπει είτε να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα με τη θέλησή τους, είτε να δώσουν γενετικό υλικό προκειμένου να βγουν, καθώς αυτή η διαδικασία γίνεται κατόπιν με την παρέμβαση των εισαγγελικών λειτουργών. Οπότε αυτό που αναμένουμε τώρα για κλείσιμο είναι ότι ενδέχεται αυτή η διαδικασία να κρατήσει πάρα πολλές ώρες ακόμη. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για τη δολοφονική επίθεση σε βάρος αστυνομικού έχουμε παρέμβαση του Αρείου Πάγου. Πάμε στην Ιωάννα Μάνδρου, διότι η Ιωάννα έχει πληροφορίες για το περιεχόμενο της εισαγγελικής παραγγελίας. Την Ελένα, καλό μεσημέρι. Είχαμε παρέμβαση προσωπικά από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την κυρία Γεωργία Δηλίνη, για αυτόν τον βαρύτατο τραυματισμό του αστυνομικού. Απέστειλε γραπτή παραγγελία στην εισαγγελία του Πειραιά, η οποία έχει ήδη επιληφθεί. Τα αδικήματα για τα οποία κατά την εισαγγελική παραγγελία πρέπει να γίνεται η έρευνα είναι βαρύτατα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται εγκληματική οργάνωση, βιοπραγίες, απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλα αδικήματα όπως διέγερση, διάπραξη εγκλημάτων, αδικήματα πολύ βαριά προκειμένου να διευκολυνθούν οι αστυνομικές αρχές για να οδηγηθούν στη σύλληψη του δράστη. Θα πρέπει να σου πω ότι η εισαγγελία του Πειραιά και η προϊσταμένη της εισαγγελίας, η κυρία Μαραγκάκη, ήδη εποπτεύουν τις αστυνομικές έρευνες. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν έχει βρεθεί κάτι, σύμφωνα με πληροφορίες, που να οδηγεί στο δράστη αυτής της αποτρόπαιης επίθεσης. Είναι δεκάδες εκείνοι από τους προσαχθέντες που οικειοθελώς δηλώνουν ότι παρέχουν και γενετικό υλικό και δακτυλικά αποτυπώματα, δηλώνοντας εμέσως πλην σαφώς την αθωότητά τους. Υπάρχουν όμως και πολλοί άλλοι οι οποίοι δεν επιθυμούν να δώσουν DNA ή να προχωρήσουν σε δακτυλικό αποτύπωμα, κάτι που δεν γίνεται με το ζόρι, και βεβαίως γίνεται έρευνα και σε οτιδήποτε έχει βρεθεί προκειμένου να αναβρεθεί ίχνος πυρίτιδας
για αυτή την επίθεση η οποία έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι μαζί μας με αποκαλυπτικά στοιχεία. Όπως ακούσαμε και από τον Μιχάλη Τεζάρη, έχουν προσαχθεί 400 και πλέον άτομα τα οποία αναμένεται να δακτυλογραφηθούν. Από εκεί και έπειτα, τι αναμένεται, Γιάννη? Η διαδικασία δακτυλοσκόπησης ξεκίνησε μετά από μια εισαγγελική διάταξη, η οποία άνοιξε τον δρόμο στους αστυνομικούς να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία, η οποία αναμένεται να διαρκέσει, όπως είπε και ο Μιχάλης Τεζάρης, αρκετές ώρες. Επίσης, ταυτόχρονα, μάλλον, οι αστυνομικοί της ασφάλειας σχηματίζουν μια δικογραφία κατά γνώστων, ώστε να υπάρχει μια ομπρέλα για να ερευνηθεί περαιτέρω η συγκεκριμένη υπόθεση. Ταυτόχρονα, έχουν πάρει δείγματα από τα χέρια και τα δάχτυλα των 425 προσαχθέντων, προκειμένου να σταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια σε μια προσπάθεια να ανιχνευτούν ίχνη πυρίτιδα στα δάχτυλά του. Και αυτό γιατί το πιστόλι από το οποίο έχει εκτοξευτεί η ναυτική φωτοβολίδα αφήνει ίχνη. Υπολείμματα πυρίτιδα στα δάχτυλά του. Οπότε σχηματίζεται και μια δικογραφία κατά γνώστων. Μέχρι τότε όμως όλοι αυτοί που έχουν προσαχθεί, τι θα απογίνουν? Θα αφαιθούν ελεύθεροι από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η διαδικασία δακτυλοσκόπησής τους. Τώρα, επειδή έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το αν υπάρχει έλεγχος μέσα στα γήπεδα, αν υπάρχουν οι κάμερες, σε αυτό εδώ το στάδιο βόλεϊ υπήρχαν τελικώς κάμερες που μπορούν να εντοπίσουν τις κινήσεις των υπόπτων? Οι πληροφορίες από την αστυνομία λένε ότι δεν υπήρχαν κάμερες στο εσωτερικό του γήπεδου και μάλιστα οι αστυνομικοί της ασφάλειας, προκειμένου να συγκεντρώσουν κάποιες πληροφορίες, έχουν ανατρέξει ακόμα και στο υλικό από τις κάμερες της R3 που μετέδιδε ζωντανά την αναμέτρηση. Ενώ υπάρχει ένα βίντεο από μια κάμερα που λειτουργούσε στο εξωτερικό. Η μέτρηση βέβαια την μετέδιδαν μέσα από το στάδιο, γιατί αυτά τα επεισόδια έγιναν εκτός στάδιου. Προκειμένου να συγκεντρώσει κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα και τα άτομα που ήταν στο εσωτερικό του γηπέδου, υπάρχει και ένα βίντεο από εξωτερική κάμερα, το οποίο όμως με βάση τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε, δεν δίνει πολλά στους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση. Τώρα, όταν έγινε η επίθεση, οι άνθρωποι αυτοί που εκτόξευσαν τη φωτοβολίδα μπήκαν μέσα στο γήπεδο πάλι, ταμπουρώθηκαν και σφράγισε η αστυνομία το γήπεδο. Αυτό και τι επιχείρησαν να κάνουν αυτοί για να γλιτώσουν τη σύλληψη? Αυτό που σύμφωνα πάντα με την αστυνομία που επεδίωξαν να κάνουν προκειμένου να βρουν έναν τρόπο να φύγουν από το γήπεδο το οποίο ήταν υπό αποκλεισμό ήταν ότι επιχείρησαν να βάλουν φωτιά στις τουαλέτες, ούτως ώστε οι αστυνομικοί να υποχρεωθούν να ανοίξουν τις πόρτες. Να χαθούν στο πλήθος δηλαδή. Και να μπορέσουν να διαφύγουν, κάτι το οποίο δεν πέτυχαν γιατί η φωτιά τέθηκε έγκαιρα υπό έλεγχο. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μεταξύ, πολιτική κόντρα ξέσπασε για τα αιματηρά επεισόδια του Ρέντι, με την κυβέρνηση να καταδικάζει την επίθεση και να κάνει λόγο για απόστημα που μολύνει τον αθλητισμό. Πήρε ομαδών από την αντιπολίτευση που καταλογίζουν στην κυβέρνηση έλλειμμα ασφάλειας και ζητούν άμεσα μέτρα. Σφοδρές αντιδράσεις ίσωμου του πολιτικού κόσμου έχει προκαλέσει η δολοφονική επίθεση κατά του 31χρονου αστυνομικού. Άλλο ένα περιστατικό τυφλής οπαδικής βίας προκαλεί έντονο προβληματισμό και καταδεικνύει τις άμεσες και θαραλές αλλαγές που απαιτείται να υλοποιηθούν. Οι δράστες όλων αυτών των φρικτών εγκλημάτων δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τον αθλητισμό, ούτε με τους εκατομμύρια αθλητάθλους που θέλουν να πάνε στο γήπεδο. Είναι κοινοί εγκληματίες που με την ανοχή κάποιων απειλούν και κάποιες φορές αφαιρούν ανθρώπινες ζωές και καταστρέφουν περιουσίες. Είναι ένα απόστημα που μολύνει τον αθλητισμό και στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι θα αντιμετωπιστεί διαμαγείας. Με τις παρεμβάσεις μας σε επίπεδο ποινικού κώδικα, αλλά κυρίως τη στάση μας σε επίπεδο εφαρμογής του νόμου, θα συνεχίσουμε να δίνουμε αυτήν την αυτονόητη μάχη με κάθε μας θεσμικό όπλο μέχρι τέλους. Πήρε ομαδών από την αντιπολίτευση με τα κόμματα να μιλούν για έλλειμμα ασφάλειας και να ζητούν άμεσα μέτρα. Φίλαθλοι που πάνε να παρακολουθήσουν ένα άθλημα και φοβούνται για τη ζωή τους. Αστυνομικοί που πάνε σε έναν αγώνα να κάνουν τη δουλειά τους και φοβούνται για τη ζωή τους. Η σημαία της ασφάλειας που διαφήμιζε η κυβέρνηση έχει υποσταλεί εδώ και καιρό. Η βία στους αθλητικούς χώρους έχει ξεπεράσει κάθε όριο πια. Και το χθεσινό απαράδεκτο περιστατικό είναι η σταγόνα η οποία ξεχύλισε το ποτήρι. Χρειάζεται η άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Χρειάζονται άμεσα μέτρα ενάντια στην αθλητική βία και ευχόμαστε γρήγορα και ταχύ ανάρρωση στον άτυχο αστυνομικό του. Ευχόμαστε να βγει νικητής σε αυτή τη δύσκολη περιπέτεια και τραγική περιπέτεια στην οποία δυστυχώς βρέθηκε. Η ευθύνη η κυβερνητική είναι δεδομένη από πλευράς το πώς αντιμετωπίζει συγκεκριμένα φαινόμενα και από το τι μέτρα παίρνει και από το πόσο βάζει το μαχαίρι στην καρδιά του προβλήματος. Οι αντιδράσεις αναμένεται να ενταθούν.